Ευθύς αμέσως πάμε να συνδεθούμε μέσω Skype με τον Αλέξανδρο Χρυσάφη, νυν και εκ νέου υποψήφιο Δήμαρχος Ερών, επικεφαλής της παράταξης Συμμαχίας Ερέων. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Απότα, καλησπέρα και τους τηλεθεατές του Βεργίνα Τηλεόραση. Και Δήμαρχε, είμαστε πλέον στην τελική ευθεία, μετράμε αντίστροφα για την προσεχή Κυριακή. Είμαι βέβαιη ότι οι μηχανές δουλεύουν στο full, για λίγο ακόμη τουλάχιστον, και θα ήθελα να μου πείτε πώς νιώθετε όσο πλησιάζουμε προς την ημερομηνία των εκλογών και βεβαίως αν έχετε προχωρήσει σε έναν απολογισμό, θα ήθελα να μου πείτε, και τι πρόσημο έχει. Καταρχάς θέλω να πω ότι και εγώ αλλά και όλα τα στελέχη της Συμμαχίας Ερέων έχουμε μια διαδρομή, ένα ταξίδι που το ξεκινήσαμε πριν από περίπου ένα μήνα αφού ανακοινώθηκε ο συνδυασμός και το ταξιδεύουμε όλοι μαζί με πολύ ευχαρίστηση, το ευχαριστιόμαστε δηλαδή. Η επαφή με τον κόσμο είναι και οξυγόνο για μας. Ούτως ή άλλως αυτά τα 4 χρόνια αυτό ήταν το οξυγόνο μας, αυτό ήταν το καύσιμό μας. Και γι' αυτό το λόγο θέλουμε και αξιοποιούμε αυτό το χρόνο, ερχόμενοι σε επαφή με τους πολίτες, στην πόλη, στις Σέρες, στα χωριά, γιατί έχουμε και πολλά χωριά, 25 οικισμούς και χωριά έχει οι Σέρες. Έχει πολύ τρέξιμο επομένως. Έχει πολύ τρέξιμο, αλλά είναι κάτι το οποίο σας λέω όλα τα παιδιά της Συμμαχίας, που είναι μια μεγάλη ομάδα, 300 υποψήφοι είναι στην Συμμαχία Σερέων συνολικά, για το Δημοτικό Συμβούλιο και για τα Κοινοτικά Συμβούλια, για τα Τοπικά Συμβούλια. Και τα 300 παιδιά είναι παιδιά με όρεξη, με πολλά νέα, είναι ένα κράμα νέων και παλιών υποψηφίων. Κράμα υποψηφίων από πολλούς συνδυασμούς που είχαν λάβει μέρος στις προηγούμενες εκλογές. Και νομίζω ότι η πρόταση της Συμμαχίας είναι η πιο ολοκληρωμένη για να απαντήσει στο σήμερα και στο αύριο. Βασιζόμενη σε όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα. Γιατί αυτά τα 4 χρόνια που είχα την ευθύνη και την ευλογία να είμαι στο τιμόνι του Δήμου Σερών, έγιναν πάρα πολλά πράγματα, παρότι ήταν πολύ δύσκολα αυτά τα χρόνια, παρότι που ουσιαστικά δεν μιλάμε για 4 αυτοδιοικητικά χρόνια, αλλά μόνο για 2. Λόγω κορονοϊού. Είχαμε όλοι στοχεύσει και όλες οι δημοτικές αρχές είχαν στοχεύσει κυρίως προς να κρατήσουν τους δημότες τους ζωντανούς παρά να κάνουν τα έργα υποδομής, που και αυτά φυσικά είναι απαραίτητα. Παρ' όλα αυτά όμως καταφέραμε και κάναμε πολλά. Καταφέραμε και κάναμε πολλά σε επίπεδο έργων υποδομών, σε επίπεδο χρηματοδοτήσεων. Γιατί ξέρετε, τα έργα δεν πατάς ένα κουμπί και τα κάνεις. Τα έργα περνάνε από κάποια στάδια τα οποία είναι απαραίτητα για να γίνουν. Δηλαδή πρέπει πρώτα να κάνεις τη μελέτη, να συλλάβεις το έργο, δηλαδή το όραμά σου, να κάνεις τη μελέτη που είναι και αυτό μια επίπονη διαδικασία, να βρεις χρηματοδοτικό εργαλείο, να το εντάξεις αυτό, γιατί είναι και ανταγωνιστική αυτή η διαδικασία, δεν τρέχεις μόνος σου, άλλοι 331 δήμοι τρέχουν μαζί με σένα, άρα πρέπει να βρεις φόρους, να εντάξεις και να εξασφαλίσεις πόρους για αυτά τα έργα. Και ο Δήμος Ερών, πρέπει να σας πω ότι είναι μέσα στους 5 πρώτους Δήμους Ελλάδας σε εξασφάλιση πόρων αυτή την τετραετία. Πάνω από 63 εκατομμύρια ευρώ εξασφαλίσαμε από εθνικούς πόρους, και δεν μιλάω τους ευρωπαϊκούς, άλλα χρήματα, που είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο για τις ΣΕΡΕΣ. Όλα τα προηγούμενα 10 χρόνια δεν είχαν εξασφαλιστεί αυτά τα χρήματα, και μέσα σε ουσιαστικά 2, όπως σας είπα, αυτοδιοικητικά χρόνια, το καταφέραμε. Άρα ένα πρώτο στοίχημα που κερδίσαμε ήταν αυτό, και πάνω σε αυτά βασιζόμαστε, γιατί από αυτά κάποια είναι σε φάση υλοποίησης και κάποια είναι σε φάση δημοπράτησης. Γιατί τα μεγάλα έργα, όπως σας είπα, περνάνε από όλα αυτά τα στάδια. Είναι σημαντικό να το αναφέρετε, ακριβώς επειδή οι δημότες, όλοι εμείς οι ψηφοφόροι αν θέλετε, δεν γνωρίζουμε τις διαδικασίες οι οποίες πρέπει να ακολουθηθούν σε αυτό το πλαίσιο, και αντιλαμβανόμαστε μόνο μια χρονοκαθυστέρηση και γκρινιάζουμε, έτσι. Έτσι, ακριβώς όπως τα λέτε, το να γίνει μια πλατεία περίπου, μπορεί να πάρει και 4 και 5 χρόνια μια πλατεία. Να μην προλάβει ο Δήμαρχος με στη θητεία του να κάνει πράξη αυτό που υποσχέθηκε. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι οι δημοτικές αρχές έχουν συνέχεια. Και εγώ όταν ανέλαβα πήρα κάποια έτοιμα έργα από τον προκατοχό μου, τα ολοκλήρωσα ανάλογα σε ποια φάση ήταν. Αφήνουμε μια τεράστια πρίκα, πάνω από 63 εκατομμύρια ευρώ, στην επόμενη δημοτική αρχή. Ευελπιστούμε οι ΣΕΡΕΙ να μας εμπιστευτούν και να είμαστε εμείς που να τα ολοκληρώσουμε αυτά τα έργα.
Άρα μένει μια τέτοια πρίκα και το συνεχίζει η επόμενη δημοτική αρχή. Αυτό είναι νομοτελειακό, γιατί τα έργα, ξέρετε, αυτό είναι μια φιλοσοφία δικιά μου. Τα έργα ανήκουν στους πολίτες. Δεν ανήκουν σε κανένα δήμαρχο. Οι δήμαρχοι κάνουν τις προσπάθειές τους. Κάποιος αναλαμβάνει τη σκυτάλη από εκεί που την παίρνει κάποιος άλλος και τη συνεχίζει. Και τρέχει για τον δημότη. Τρέχει για τον πολίτη. Και ο αγώνας δρόμου είναι με τα προβλήματα που έχει μια πόλη, με τα προβλήματα που έχουν τα χωριά, και όχι με το αν θα είμαι εγώ καλύτερος και πάρω περισσότερα χρήματα από κάποιον άλλον. Όχι. Ο αντίπαλός μας δεν είναι οι άλλοι συνδυασμοί, και αυτό νομίζω το έχουμε κατακτήσει στις ΣΕΡΕΣ και σε επίπεδο προεκλογικό. Αντίπαλοι μας είναι τα προβλήματα. Προφανώς έχουμε διαφορετικές προτάσεις και προφανώς έχουμε αντιπαρατηθόμαστε διαφορετικά, αλλά νομίζω ότι έχουμε κατακτήσει ένα επίπεδο πολιτικού πολιτισμού, το οποίο είναι, ξέρετε, πάρα πολύ χρήσιμο και πολύτιμο για την επόμενη μέρα. Είναι ωφέλιμο, αν μη τι άλλο, το να ακούτε τα αιτήματα, τα παράπονα, τις διαφορετικές προτάσεις δήμαρχοι από τις άλλες παρατάξεις. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι έχετε ως προτεραιότητα τον άνθρωπο. Σε αυτό θα ήθελα να σταθούμε. Και βεβαίως θα ήθελα να μου πείτε ποιοι είναι οι στόχοι σας για την επόμενη πενταετία, αν σας εμπιστευτεί και πάλι ο κόσμος. Να ολοκληρώσω και θα επανέλθω στην απάντηση αυτού που ρωτάτε. Πρώτο να πω ότι πέραν των χρημάτων που έχουν εξασφαλιστεί, ολοκληρώθηκα μια σειρά έργων στις ΣΕΡΕΣ στον τόπο μας, γιατί και από αυτά θα κριθούμε, όχι μόνο για αυτά τα οποία σχεδιάζουμε για τα επόμενα χρόνια. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είχε να κάνει με την ολοκλήρωση του νέου δηληστηρίου των ΣΕΡΟΝ. Το ολοκληρώσαμε. Έχει πλέον λύσαμε το πρόβλημα και της ποσότητας και της ποιότητας του νερού στις ΣΕΡΕΣ για τα επόμενα 60-70 χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό. Όπως επίσης εντάξαμε ένα πρόγραμμα μεγάλο, πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ, για την αντικατάσταση όλων των υδρομέτρων με έξυπνα ηλεκτρονικά υδρόμετρα, πράγμα που θα μειώσει το κόστος λειτουργίας και της ΔΕΙΑ, της αρμόδιας υπηρεσίας σύνδευσης και αποχέτευσης των ΣΕΡΟΝ. Άρα σημαίνει χαμηλότερο κόστος για τους δημότες και φυσικά λιγότερη επίπτωση, καλύτερη επίπτωση στο περιβάλλον και λιγότερες απώλειες. Ένα άλλο σημαντικό πράγμα που κάναμε είναι οι παιδικές χαρές. Μόνο 4 παιδικές χαρές είχαμε στη ΣΕΡΕΣ όταν αναλάβαμε. Έχουμε προσθέσει άλλες 10, έχουμε δημοπρατήσει άλλες 10, σύνολο 20, και μέχρι το τέλος του επόμενου χρόνου στο σχεδιασμό θα έχουμε σε κάθε χωριό και σε κάθε γειτονιά μια νέα παιδική χαρά. Κάναμε το πρώτο μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο που είχαμε εμείς εδώ στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων, όπως λέμε, γιατί ήταν μια περιοχή που ήταν επικίνδυνη, και τώρα ξέρετε με τις κλιματολογικές συνθήκες τα πράγματα είναι πολύ πιο επικίνδυνα. Αναμορφώσαμε και διαμορφώσαμε την άλλη μεγάλη κοιλάδα που έχουμε, την αναπλάσαμε, την κοιλάδα της Αγίας Βαρβάρας. Κάναμε παρεμβάσεις αισθητικές σε όλη την πόλη. Αν έρθει κάποιος κάτοικος, κάποιος επισκέπτης μάλλον, εδώ στην πόλη θα δει μια, είχε να την επισκεφτεί πάνω από 4-5 χρόνια, θα δει μια εντελώς διαφορετική πόλη. Με πολλά χρώμα, με πολλά όραματα, στη θέση του γκρίζου, του άχρωμου, του άοσμου, έχουμε πλέον τα χρώματα, έχουμε πλέον τα λουλούδια, έχουμε πλέον το άρωμα, έχουμε πλέον μια αισθητική διαφορετική. Και φυσικά η καθημερινότητα, η οποία είναι οι πρώτες απαντήσεις που πρέπει να δώσει ένας δήμαρχος. Καθαριότητα, αισθητική, λειτουργικότητα, δρόμους, πεζοδρόμια. Έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων που υλοποιούμε αυτό το διάστημα. Το ξεκινήσαμε τα προηγούμενα 2 χρόνια. 30 χιλιόμετρα νέων ασφαλτοστρώσεων στην πόλη και στο Δήμο και στα χωριά. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τη διευκόλυνση ασφαλτόστρωση, δήμαρχη. Έχει να κάνει κυρίως και με την ασφάλεια, και πρέπει να το τονίζουμε, διότι υπάρχει κόσμος που αναρωτιέται γιατί μιλάμε για τα αυτονόητα. Γιατί τα αυτονόητα είναι αυτά που διασφαλίζουν αύριο μεθαύριο ακόμη και τη ζωή μας, έτσι. Ακριβώς. Και πάμε στους στόχους σας, δήμαρχε. Νόητα, όλα αυτά. Παδηλατόδρομοι που επεκτείνουμε το δίκτυό τους. Παρ' όλα αυτά, αυτά είναι λίγα ενδεικτικά μόνο από αυτά τα οποία κάναμε. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό. Ναι, η στόχευσή μας είναι ο άνθρωπος. Γιατί δήμος χωρίς ανθρώπους, χωρίς πολίτες δεν είναι δήμος. Άρα υπ' αυτή την έννοια λοιπόν απλώσαμε ένα πυκνό δίκτυο προστασίας για τους πολίτες μας. Από τα πρώτα μέτρα που πήραμε ήταν να μειώσουμε τα δημοτικά τέλη για τις επιχειρήσεις μας, ώστε να έχουμε μια αναπτυξιακή πολιτική διαφορετική. Μειώσαμε την τιμή του νερού στην πόλη και στα χωριά κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Μειώσαμε και μηδενίσαμε τα δημοτικά τέλη για όλες τις καινούργιες επιχειρήσεις. Αν ένας επιχειρηματίας καινούργιος έρθει στις ΣΕΡΕΣ να ανοίξει μια δουλειά, δεν θα πληρώνει καθόλου δημοτικά τέλη για τα πρώτα 3 χρόνια της λειτουργίας επιχείρησης. Όλα αυτά
Δημιουργήσαμε νέες κοινωνικές δομές, κάρτα δημότη, δημιουργήσαμε το δημοτικό ιατρείο. Όλα αυτά είναι κατακτήσεις που κάναμε σε μια δύσκολη περίοδο, γιατί σας θυμίζω τα πρώτα 2 χρόνια της θητείας μας τα περάσαμε με δράσεις κυρίως για να κρατήσουμε και με τα χέρια ιδεμένα για όλα τα υπόλοιπα μέτωπα, έτσι. Εξαιρετικά δύσκολο και μεγάλη πρόκληση, αντιλαμβάνομαι, Δήμαρχε, δεδομένο έτσι. Αυτό. Και η επόμενη μέρα... Πατάμε και την επόμενη μέρα. Πάνω σε αυτά ερχόμαστε να απαντήσουμε για την επόμενη μέρα. Μια επόμενη μέρα η οποία βασίζεται σε βασικούς άξονες στοχεύσεων που έχουμε. Το πρώτο πράγμα και σημαντικό είναι να ενισχύσουμε τις αθλητικές μας υποδομές. Θέλουμε τις ΣΕΡΕΣ Αθλητούπολη. Θέλουμε τις ΣΕΡΕΣ να αξιοποιήσει τα χαρακτηριστικά της και τα πλεονεκτήματά της. Έχουμε το μοναδικό αυτοκινητοδρόμιο στις ΣΕΡΕΣ, το μοναδικό αυτοκινητοδρόμιο των Βαλκανίων στις ΣΕΡΕΣ. Άρα ο αθλητικός τουρισμός είναι μια πρώτη στόχευση βασική με την επέκταση της πίστας του, με την διενέργεια του διαγωνισμού του, ώστε να το δώσουμε το management σε έναν ειδικό, σε έναν άνθρωπο ο οποίος ή σε έναν οργανισμό ή σε μια εταιρεία η οποία θα το απογειώσει το αυτοκινητοδρόμιο, κρατώντας όμως τα βασικά χαρακτηριστικά του δημόσιου χαρακτήρα της του αυτοκινητοδρομίου. Ένα άλλο κομμάτι είναι η δημιουργία των 2 βασικών υποδομών που έχουμε στις ΣΕΡΕΣ, την ολοκλήρωση του νέου μας κολυμβητηρίου Ολυμπιακών Διαστάσεων που έχουμε εδώ. Είναι μια πονεμένη ιστορία που έρχεται από το παρελθόν. Καταφέραμε, βρήκαμε τα χρήματα να το κάνουμε βιοκλιματικό, να το κάνουμε αυτόνομο ενεργειακά, για να προχωρήσουμε πλέον τώρα στην δημοπράτηση, όπως και την κατασκευή ενός νέου κλειστού μεγάλου γυμναστηρίου στις ΣΕΡΕΣ. Όλα αυτά και φυσικά ένα πλέγμα μικρών γηπέδων. Κάναμε 13 νέα γήπεδα αυτό το διάστημα. 13 νέα γήπεδα τένις, μπάσκετ, beach volley, χώρους άθλησης. Και αυτό γιατί εντάσσεται σε μια στόχευση που έχουμε να μετατρέψουμε την πόλη μας σε μια αθλητούπολη, στο κέντρο μας, στο χιονοδρομικό. Αλλάξαμε το lift, το κάναμε πολύ πιο γρήγορο με περισσότερες θέσεις. Έχουν γίνει λοιπόν πολλά βήματα, όπως αντιλαμβάνομαι, Δήμαρχε, ως προς αυτό το πλαίσιο. Ναι, παρακαλώ. Όπως και στο κομμάτι της ανάπτυξης του πολιτιστικού πάρκου Κωνσταντίνου Καραμαλής που έχουμε. Έχουμε υποβάλει τις μελέτες, έχουμε υποβάλει, περιμένουμε τις εγκρίσεις για την Δημοτική Πινακοθήκη, για το Μουσείο Σιρακής Ιστορίας, για το Μουσείο Καραμαλή, για το νέο θερινό θέατρο των Σερών. Όλα αυτά είναι μελέτες οι οποίες έχουν υποβληθεί. Είμαστε σε φάση ένταξης για μια καταπληκτική πενταετία που έρχεται, για μια πρόκληση που θέλουμε να την αναλάβουμε και γι' αυτό ζητούμε από τους ερέους πολίτες την ανανέωση της εμπιστοσύνης τους για ανθρώπους που ξέρουν, για μια καταπληκτική ομάδα που θα κληθεί να υλοποιήσει αυτά τα πράγματα με εμπειρία, με γνώση, με φρεσκάδα, γιατί έχουμε πολλούς νέους ανθρώπους και η οποία θα βασιστεί σε όλα αυτά τα οποία έχουμε κάνει ήδη. Όλο αυτό το διάστημα. Δεν δείχνουμε ούτε μακέτες, ούτε σχέδια, ούτε θα. Είναι αυτά τα οποία έχουμε κάνει, αυτά που έχουμε δρομολογήσει, γιατί όλα αυτά βασίζονται σε ένα όραμα που είχαμε από την αρχή, από το 19 και μετά. Και κρατάω το γεγονός ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δίνει φωνή σε νέους ανθρώπους και ηλικιακά, αλλά και σε πρωτοεμφανιζόμενους, Δήμαρχε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Εύχομαι καλή επιτυχία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλόξενη εκπομπή σας. Να είστε καλά, γεια σας. Πάμε λοιπόν σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Παραμένετε συντονισμένοι. Επανερχόμαστε σε λίγο.